πρόγραμμα το οποίο εμείς καταθέσαμε είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Ο τραπεζικός κόσμος και οι τράπεζες στη χώρα μας να αναπροσανατολιστούν, να στηρίξουν την ανάπτυξη και να συμβάλλουν σε μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Αν υπάρχουν παρανομίες, βεβαίως δεν θα τις επικυρώσουμε, αλλά για νόμιμες προσλήψεις δεν υπάρχει κανένα θέμα απολύσεων. Θα συνεχίσουμε τις προφάσεις και τον ίδιο δρόμο, τον ίδιο κατήφορο, ή θα πάρουμε αποφάσεις για να βάλουμε τη χώρα μας σε μια πορεία εθνικής ανάτασης. Θέλουμε πραγματικά η αυριανή κυβέρνηση να είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, αλλά όλων των Ελλήνων επειδή θα βασίζεται σε κοινές αξίες και αρχές τις οποίες έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη διαβούλευση, την αλληλεγγύη. Όταν παίρνει κανείς πλειοψηφία, είναι πλειοψηφία. Με αυτήν κυβερνά. Είναι εντολή του λαού να κυβερνήσει. Εμείς με το πρόγραμμά μας πιστεύω θα διαμορφώσουμε στην κοινή γνώμη μια ευρύτερη πλειοψηφία. Μια ευρύτερη πλειοψηφία συμμαχιών, αλλά πιστεύω ότι και στην προεκλογική περίοδο θα διαμορφώσουμε και τη δυναμική και τη διαμορφώνουμε τη δυναμική ώστε να έχουμε και ισχυρή πλειοψηφία αυτοδυναμίας που χρειάζεται ο τόπος για να πάρουμε τις απαραίτητες αποφάσεις. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, μια κυβέρνηση ισχυρή για να πάρουμε πράγματι τις απαραίτητες αποφάσεις. Είπα, θα είναι δύσκολες αποφάσεις, θα είναι αποφάσεις όμως και δίκαιες. Μιλάμε για μικρότερους, λιγότερους υπουργούς και πιο αποτελεσματικό υπουργικό συμβούλιο. Συλλογικό υπουργικό συμβούλιο. Εγώ δεν είδα παρακουβέντες σε κάποιο σουβλατζίδικο σε ό,τι αφορά αυτά τα κέντρα του κυρίου Καραμαλή. Εγώ δημοκρατικά εκλεγόμενος δύο φορές στην ηγεσία αυτού του κόμματος έθεσα αυτά τα προβλήματα και αυτό το οποίο θέλω είναι να λειτουργούμε με καθαρούς κανόνες. Όχι παρασκηνιακά, όχι εξωθεσμικά. Έχουμε όλοι ρόλο, όλοι έχουν ρόλο, αλλά οι ρόλοι είναι καθαροί, ξεκάθαροι και οι σχέσεις καθαρές. Αυτό είναι που πιστεύω, αυτό είναι το δημοκρατικό, αυτό είναι που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας μας, αυτό είναι που θα εμπεδώσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο πολιτικό. Εγώ θα ήθελα τον κύριο Κώστα Σιμίτη στη Βουλή. Σέβομαι τη δικιά του απόφαση. Όπως σέβομαι και τιμώ το έργο του. Είναι ένα ανεκτίμητο έργο για τη χώρα μας.